Κύριε Συντυχάκη, εσείς, η εκτίμησή σας, το πρώτο σχόλιο σας. Καταρχάς να πω το εξής. Πρέπει να προβληματίσει το λαό γιατί τρέχουν αυτό το χρονικό διάστημα προς επίλυση πάρα πολλά ζητήματα. Και στα Δυτικά Βαλκάνια, στο Αιγαίο, στις σχέσεις με την Τουρκία, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Όλες αυτές οι κινήσεις εντάσσονται στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ισχυρών δυνάμεων, στα πλαίσια του οξύτατου ανταγωνισμού που εξελίσσεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τα δικά τους στρατηγικά, οικονομικά, στρατιωτικά συμφέροντα. Και η Ελλάδα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενες βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παίζει το ρόλο του σημεοφόρου, παίζει το ρόλο του Μεντεσέ, όπως χαρακτηριστικά έχουν δηλώσει οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Άρα λοιπόν αυτή η συνάντηση με Τσίπρα Ερντογάν είναι ενταγμένη στα πλαίσια αυτού του γενικότερου, των γενικότερων υπεριαλιστικών σχεδιασμών και ανταγωνισμών στην περιοχή, που φυσικά δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τα συμφέροντα και του ελληνικού και του τουρκικού λαού. Και μάλιστα πολύ περισσότερο όταν το τελευταίο χρονικό διάστημα οξύνεται η τουρκική προκλητικότητα έναντι της Ελλάδας στο Αιγαίο με την υπόθεση του Κυπριακού. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ανοίγουν ζητήματα οι Τούρκοι, όπως για τα νησιά, για την δίθεν τουρκική μειονότητα στη Θράκη, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ιδιαίτερα το τελευταίο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εγείρει πάρα πολλά ερωτηματικά σε τελική ανάλυση τι εννοούν καταπολέμηση της τρομοκρατίας, διότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας σημαίνει να θασεύσουμε τα κινήματα που αμφισβητούν την κυριαρχία τους, να προκαλέσουν πολέμους, προσφυγιά και θάνατο σε πάρα πολλές χώρες, στο όνομα πάντα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Άρα λοιπόν αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που λέει και η ελληνική κυβέρνηση και η τουρκική κυβέρνηση κτλ. Δεν προδιαγράφουν τίποτα θετικό για τους λαούς. Και το τελευταίο ζήτημα είναι ότι και οι δύο, και ο Τσίπρας και ο Ερντογάν, ανέδειξαν την προσήλωσή τους στην τήρηση της αντιδραστικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, το μεταναστευτικό ζήτημα, με ό,τι συνέπειες είχε τελικά αυτή η ιστορία, με τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στις άθλιες συνθήκες που έχουμε ζήσει στα νησιά μας. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ δεν περιμένει τίποτα από αυτά τα παζάρια, τα ανατολίτικα παζάρια και τους υπεριαλιστικούς διάβλους που επιδιώκουν να ανοίξουν για τους Αμερικανούς, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μόνο η φιλία και η συνεργασία των λαών και η αμφισβήτηση και των δύο κυβερνήσεων και των δύο αστικών τάξεων Ελλάδας-Τουρκίας και κυρίως του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού υπεριαλισμού, νομίζω είναι ο μονόδρομος σήμερα για την επιλογή και των δύο λαών. Αυτό που ζούμε και τώρα εδώ στην εκπομπή, αυτή από προσανατολιστικοί καυγάδες από κόμματα τα οποία συμμετέχουν σε αυτό το σουλάτσο των βουλευτών που μεταπηδούν σαν τις μύγες από το ένα κόμμα στο άλλο, που αναδεικνύει δηλαδή πόσο σάπιο είναι το πολιτικό σύστημα που αναδύει και παλιές και νέες μυρωδιές σαπίλας. Αυτές είναι οι κυβερνήσεις, αυτές είναι οι εξουσίες, αυτές καθορίζουν τις τύχες της χώρας, που διαχρονικά αν δείτε όλα αυτά τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ, το ΠΟΤΑΜΙ κτλ, που έχουν κοινή στρατηγική αντίληψη, δεν διαφωνούν ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για το ΝΑΤΟ, ούτε για τις αντιλαϊκές πολιτικές, μαζί ψηφίζουν τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει όλη αυτή τη βρώμικη δουλειά πολύ καλύτερα από ό,τι το έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία σκίζει τα ημάτια της και λέει μου πήρε την μπουκιά από το στόμα, αλλά λέει όμως ταυτόχρονα ότι έχει συνέχεια το κράτος, άρα ό,τι νομοθετεί σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αύριο μεθαύριο θα το προχωρήσει και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας τα διαπιστευτήρια στο Σύνδεσμο Ελληνοβιομηχάνων, στους Αμερικανούς, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν τα αλυσβερίσκια, αυτές τις μεταγραφές θα πρέπει να τις έχει στο μυαλό του ο λαός όταν θα πάει στις επερχόμενες κάλπες, ουκολίγες, ούτε ένα, ούτε δύο, τέσσερις κάλπες. Πέντε. Να δώσει το μήνυμα. Να δώσει το μήνυμα που αρμόζει σε όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που τον έχουν ρίξει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Το ΚΚΕ δεν συμμετέχει σε αυτό το βόρβορο
που αναδύει αυτό το πολιτικό σύστημα. 15 βουλευτές είχε με την έναρξη της κοινοβουλευτικής θητείας, 15 έχει, 15 θα καταλήξει και διεκδικεί να έχει και 25 και 35, να ισχυροποιηθεί παντού, να είναι μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση ως ο μονόδρομος για το λαό, για να απαλλαγεί από τα βάσανα και να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα κοινωνία προς όφελός του.